καλή επιτυχία, σας παρακολουθούμε από κοντά. Και εγώ καλή δύναμη στο έργο σας. Είναι δύσκολο καλά. Έργο, ξέρω ότι έχετε πολλά πάνω σας τώρα. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας και ουσιαστικά όσο μπορούμε. Έχω παρακολουθήσει και τον αγώνα που λέτε για την αυτοδιοίκηση, για τους Δήμους. Θεωρώ ότι μας έχετε φτάσει σε μεγάλο βαθμό. Εγώ να ξέρετε, όλα τα παιδικά μου χρόνια τα έχω περάσει στο Καλαμάκι. Εδώ ουσιαστικά. Η εικόνα του είναι ιδιαίτερη σημασία. Εύχομαι καλή δύναμη. Εσείς καλό κουράγιο τις τελευταίες μέρες, έτσι, καλή επιτυχία. Εγώ θεωρώ ότι ο χώρος ο δικός σας πρέπει να είναι και ισχυρός στη Βουλή, γιατί είστε κάποιος που έχετε αγωνιστεί για τον απλό κόσμο, από τη δικιά σας σκοπιά, και θεωρώ ότι είστε μια χρήσιμη φωνή στο κόκκινο Βούλιο. Να είστε καλά, γιατί να ευχαριστώ πολύ για όλα. Με τον Δήμαρχο είμαστε πολύ φίλοι από χρόνια. Ο κύριος Σαμαράς συνεχίζει το παραλήρημα των ψευδών υποσχέσεων. Ακριβώς τις ίδιες που έκανε τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012, εξαπατώντας τον ελληνικό λαό. Εγώ τον ρωτάω ευθέως, για ποιο λόγο απέκλεισε τα 100.000 νέα παιδιά που γεννήθηκαν το 97 από το να ψηφίσουν και για ποιο λόγο απέκλεισε κυρίως τους 300.000 Έλληνες που έδιωξε σαν μετανάστες στην Αμερική, στην Αυστραλία και στην Ευρώπη, τους νέους επιστήμονες που τους οδήγησαν στην ανεργία και αποτελούν το αύριο της πατρίδος μας. Να απαντήσει ο κύριος Σαμαράς, γιατί αυτοί είναι οι Έλληνες που πρώτους δολοφόνησε η πολιτική του. Εμείς υπόσχομαι θα τους γυρίσουμε πίσω, να κάνουν οικογένειες εδώ στην πατρίδα τους.